την ανάγκη λήψης άμεσης δράσης από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία της ανάπτυξης του δικτύου 5G από τους προμηθευτές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια κίνηση που θα μειώσει την παρουσία της Huawei στην Ευρώπη, καθώς οι ΗΠΑ πιέζουν τον Μπλοκ να ακολουθήσει τη Βρετανία και να απαγορεύσει την κινέζικη εταιρεία από τα δίκτυα 5G. Σε συνέντευξή του στο Euronews, ο επικεφαλής εταιρείας στην Ευρώπη, Αμπραάμ Λουί, πιστεύει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία τους. Δεν είμαστε νεοφερμένοι στην Ευρώπη, ήμασταν και είμαστε αξιόπιστος συνεργάτης στην Ευρώπη εδώ και 20 χρόνια. Οι ευρωπαϊκές αρχές και οι πολιτικοί θα πρέπει να έχουν αρκετή εμπιστοσύνη στις δικές τους αρχές και στους δικούς τους φορείς, οι οποίοι είναι κορυφαίοι φορείς στον κόσμο και έχουν κορυφαία πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ειδικού στον κλάδο. Ο επικεφαλής της Huawei στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ότι οι Ευρωπαίοι πελάτες δεν θα ήθελαν να έχουν το ίδιο είδος αγοράς που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ελέγξετε τι πληρώνουν οι Αμερικανοί καταναλωτές για να λάβουν το ίδιο ποσό δεδομένων σε σύγκριση με αυτό που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, θα δείτε ότι πληρώνουν 3 φορές περισσότερο από ό,τι πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Αυτό οφείλεται στον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με αναλυτές, η σταδιακή κατάργηση των προμηθευτών υψηλού κινδύνου και το πρόσθετο κόστος δεν θα εκτροχιάσουν την ανάπτυξη των δικτύων 5G σε όλη την Ένωση.